ένας ισχυρός άντρας πριν από πολλά χρόνια είπε τα εξής λόγια. Στην αρχή μας αγνοούν, μετά μας κοροϊδεύουν, στη συνέχεια σε πολεμούν και στο τέλος τις κερδίσεις. Η Τίνα Ρουχωτά Αλεξοπούλου, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, υποδιευθύντρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, απόφυτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καθολικού. Η κυρία Μιχάλαρου Εκατερίνη, κοινωνική λειτουργός και μέλος του Μετόπου Νεολαίας της Χρυσής Αυγής. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1987. Τυχαίνει και η κυρία Μιχάλαρου να έχει πτυχίο, να είναι κοινωνική λειτουργός, με πάρα πολλές εργασίες σε ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας, αριστούχος. Ένα από τα παιδιά της Χρυσής Αυγής που τόσο πολύ λιδωρήθηκαν, συνεχίζουν όμως, δεν κάνουν πίσω, συνεχίζουν τον αγώνα για την πατρίδα. Η κυρία Σιμέλα Μουρατίδη, λογίστρια, μητέρα δύο παιδιών και μία από τις εκπροσώπους του ποντιακού ελληνισμού. Το ποντιακό στοιχείο, ένα στοιχείο. Η κυρία Μυριδάκη Γεωργία, σύμβουλος αισθητικής, απόφυτος Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ελεύθερη επαγγελματίας. Εδώ και μία δεκαετία δραστηριοποιείται ενεργά στις τάξεις του Λαϊκού Συνδέσμου και το Μετόπου Νεολαίας και γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά. Και πολύ σύντομα, καλά Στέφανα, εύχομαι, πρόκειται να παντρευτεί με τον Βασίλειο, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές Μαλανδρίνου. Άδικα, παράνομα, πληρώνει τον αγώνα μας για μια ελεύθερη Ελλάδα. Η κυρία Τάγαρη Χριστίνα, λογίστρια και σύμβουλος επιχειρήσεων από τη Ζαχάρο της Ηλίας και για μια δεκαετία ενεργό. Η κυρία Δημοπούλου Παπά Ειρήνη, αρχαιολόγος, διευθύντρια της Εθνικής Εφημερίδας Εμπρός, πτυχιούχος αγγλικής και γαλλικής γλώσσας και παντρεμένη με τον συναγωνιστή μας Χρήστο Παπά, που αυτή τη στιγμή δεν είναι δίπλα μας. Είναι έγκλειστος άδικα και παράνομα στα κελιά της τιμής στις φυλακές Κορυδαλλού, εκεί όπου συνεχίζει τον εθνικιστικό αγώνα, αποτελώντας μια Πάρου Αλεξάνδρα. Έμπορος και αγρότησα και οργανωτικός στέλεχος, η ψυχή στην ουσία της τοπικής οργανώσεως Χαλκίδας. Η κυρία Τσολιάκου Ιουλία, δασοπόνος από τα Μέγαρα Αττικής, με έντονη δράση και συμμετοχή σε μία από τις δυναμικότερες τοπικές οργανώσεις της Χρυσής Αυγής, τοπική οργάνωση. Η κυρία Κατσινοπούλου Μαρία Ελένη, γλωσσολόγος, καθηγήτρια γαλλικής και ισπανικής φιλολογίας, εδώ και αρκετά χρόνια ενταγμένη στο πολιτικό αγώνα της Χρυσής Αυγής, μας έχει δώσει μεγάλη βοήθεια και μέσα στο κοινοβούλιο. Θα μας κρίνουν μόνο οι νεκροί και οι αγέννητοι, το παρελθόν και το μέλλον αυτού του τόπου. Γιατί η Χρυσή Αυγή, εμπνεόμενη από την ιστορία του παρελθόντος, θα γράψει την ιστορία του μέλλοντος. Για την Ευρώπη των εθνών και των λαών. Ζήτω η Χρυσή Αυγή, ζήτω ο αρχηγός.